Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Ξαρούκλας και όχι Obi-Wan και Nobby με αυτή τη ρόμπα. Λοιπόν, πριν λίγο ξυπνήσαμε, σήμερα έχει ζεστό μπανάκι γιατί είχαμε ξύρισμα. Σας δείξω μετά τέλος πάντων. Θα φάμε γιατί θα σπάσω την νηστεία μου λίγο νωρίτερα, κοιμήθηκα λίγο πιο αργά, οπότε και πιο νωρίς έφαγα το βράδυ. Εντάξει, έχουμε αυτή την ευελιξία, δεν έχουμε θέμα. Περισσότεροι απλά σκαλώνουν και αγχώνονται με τις ώρες. Δεν καταλαβαίνουν ότι η διαλυματική νηστεία είναι απλά ένα εργαλείο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Και ναι, αυτό κάνουμε. Απλά το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Αν μια μέρα τύχει να φάμε νωρίτερα, γιατί μετά πρέπει να φύγουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ή μια μέρα να φάμε πιο αργά ή οτιδήποτε, δεν έγινε και κάτι. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Εντάξει, είναι απλά ένα εργαλείο. Οπότε θα μαγειρέψουμε κάτι πολύ νόστιμο, έκπληξη, και μετά θα χτυπήσουμε κάτι. Δουλειές που έχουμε εξωτερικές και μετά θα χτυπήσουμε γυμναστήριο και μετά θα ξαναγυρίσουμε σπίτι λογικά. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Θα σας πάρω μαζί μου σε όλη τη μέρα να δείτε πώς ζει μια μέρα ο Σαρούκλας. Και ελπίζω να γουστάρετε, να μου κάνετε παρέα γιατί συνήθως είναι πιο μοναχικά. Είμαι μόνος μου και απλά κάνω τις δουλειές μου και μαγειρεύω κλπ. Και τώρα θα σας πάρω και εσάς μαζί μου. Οπότε πάω να ξεκινήσουμε. Πάω να σου λουποθώ και ξεκινάμε. Σε πόσο καιρό πέτυχε το αποτέλεσμα αυτό το σημαντικό? Κοίτα, τα πρώτα 3-4 χρόνια. Απλά γυμναζόμουν, χωρίς κάποια διατροφή, χωρίς τίποτα. Και είχα μια μυϊκότητα, αλλά τίποτα τρελό. Δηλαδή, το 3-4 χρόνια απλά ήμουν λίγο γυμνασμένος, φαινόμουν σαν ένα γυμνασμένο παιδί. By the way, θα μαγειρέψουμε αυγόφεντες, φίλε. Έχουμε εδώ πέρα, είναι ψωμί του toast και αυγό, και θα βάλουμε μερικά άλλα για να το κάνουμε πιο γλυκό, ξέρω, θα το δεις τώρα. Θα το δείτε τώρα κι εσείς. Οπότε, ενώ γυμναζόμουν στην αρχή, δεν είχα αυτό το αποτέλεσμα που ήθελα. Όταν έχανα κιλά ήμουν έτσι πιο skinny και όταν έβαζα κιλά ήμουν λίγο πιο χοντρούλης, δηλαδή ούτε μύες έβαζα, ούτε λίπος έχανα. Αυτά τα 3-4 χρόνια, οκ. Okay. Και μετά, αυτό που συνέβη, η διαφορά η μεγάλη, ήταν όταν ανακάλυψα, ξέρω, το YouTube πρώτη φορά και είχα, ξέρω, τους πρώτους bodybuilders, τους πρώτους fitnessάδες, ξέρω εγώ, που γουστάρουν πολύ και δείχνουν τι κάνουν στη μέρα τους, και η πρώτη επιστημονική κοινότητα που λένε τα πράγματα όσο έχουν και με βάση την επιστήμη και τέτοια. Και ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά που έκανα ήταν απλά να βάζω 30 γραμμάρια πρωτεΐνης στο κάθε γεύμα. Αυτό έκανα το μόνο. Το έκανα αυτό επειδή γυμναζόμουν ήδη πολύ και πολλά χρόνια. Απλά αυτό που έγινε ήταν απλά να φουσκώσω πάρα πολύ απότομα. Φουσκώσα τόσο απότομα που όταν έσκασα στο γυμναστήριο μου λέγανε όλοι τι πήρες και έγινες έτσι. Κατάλαβες. Όλα αυτά μου λέγανε όλοι τι πήρες και εγώ λέω μόνο πρωτεΐνη, παιδιά, που ακούγεται αστείο γιατί είναι σαν meme πια όταν σου λέει κάποιος μόνο πρωτεΐνη και είναι γομάρι. Αλλά όντως δεν έπαιρνα κάτι. Απλά έγινε αυτό το blow up επειδή απλά έπαιρνα αρκετή πρωτεΐνη. Αυτό είναι την πρώτη φορά που είδα τους ώμους μου, αυτό που σου έλεγα πριν με το διαχωρισμό και τις φλέβες και τα χέρια τα μεγάλα και αυτά. Και μετά είχα όγκο, απλά δεν μπορούσα να γραμμώσω, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να χάσω το λίπος αυτό το τελευταίο. Οπότε αυτό με ταλαιπώρησε, ξέρω, 3-4 χρόνια μέχρι να το βρω και αυτό. Και εφόσον το βρήκα και αυτό, έτσι κούμποσε λίγο το πράγμα, έδεσε το γλυκό. Οπότε και μύες έβαλα και λίπος έχασα. Που ναι, μύες βάζεις γυμναστική πρωτεΐνη, λίπος χάνεις σε θερμιδικό έλλειμμα παρατεταμένα. Για μένα είναι πιο δύσκολο να χάσεις λίπος παρά να βάλεις μύες. Οπότε κάπως έτσι, ρε φίλε, αυτό. Αυτό θα το βάλω μικροκυμάτων τώρα για λίγο. Εγώ το βάζω μικροκυμάτων 10 δευτερόλεπτα να μπει η θερμοκρασία δωματίου να γίνει. Και μετά βάζω και το ψωμί του toast και άλλο άλλα 10 δευτερόλεπτα. Οπότε με το που δείξω το ψωμάκι μέσα, θα ρουφήξει όλο το ασπράδι. Οπότε πολύ καλό. Δηλαδή, αν έχει ξανακάνει αυγόφετες, ένα σπαστικό πράγμα είναι όταν πας να βάλεις το ασπράδι και δεν απορροφάται. Οπότε εδώ θα απορροφηθεί όλο, ξέρω εγώ, με τη μία. Έχω και εδώ το αντικολλητικό τηγάνι που έχει ψιλοχαλάσει. Πρέπει να πάρω άλλο, απλά δεν προλαβαίνω. Είναι σκύλι, είναι το πρώτο μου αντικολλητικό τηγάνι, φάση. Η πρώτη φορά που ήμουν ανεξάρτητος μπήκα σε σπίτι, πήρα αυτό το τηγάνι, ένα. Κάτσε, πώς τα λένε αυτά, θυμάσαι.
Walk. Ναι. Είναι φάση walk, μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω τώρα, δεν ξέρω, 4-5 χρόνια σίγουρα. Το τάφαγε τα ψωμιά του, είναι για πέταμα τώρα, δεν θέλω να το αποδεχτώ. Να μαγειρέψουμε 2-3 φορές. Εντάξει. Τώρα κολλάει λίγο, θα κολλάει, δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει. Δεν έγινε κάτι. Α, by the way, αυτό είναι το setup μου για το μαγείρεμα. Έχω απλά μια παγωγική εστία, ένα μάτι, ένα wok, ένα φούρνο μικροκυμάτων, ένα blender, αυτό και ένα βραστήρα. Τέλος. Τέλος. Ειδικά όταν πρώτη φορά έκανα δικό μου σπίτι, απλά το έκανα full μινιμαλιστικά. Ούτε τηλεόραση, ούτε καναπέδες, ούτε τίποτα. Και όχι επειδή δεν είχα λεφτά, επειδή δεν ήθελα να ξοδέψω εκεί τα λεφτά μου, και επειδή απλά ήθελα να δημιουργηθεί πραγματική ανάγκη μέχρι να πάρω κάτι. Δεν ήθελα απλά να πάρω κάτι επειδή παίρνουν όλοι κάτι τέτοιο, επειδή έχουν σπίτι. Οπότε δεν θα βάλω τηλεόραση επειδή έχουν όλη τηλεόραση. Δεν θα βάλω ένα φούρνο επειδή έχουν όλοι φούρνο. Αν νιώσω την ανάγκη να πάρω φούρνο, θα πάρω φούρνο. Παλιά είχα ένα μικρό ψυγιάκι εδώ πέρα. Ένιωσα την ανάγκη, πήρα ένα τεράστιο ψυγείο. Πώς εδώ πέρα αυτό είναι. 2 μέτρα. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι, είναι από τα μεγάλα. No frost ιστορίες. Επειδή απλά ένιωσα την ανάγκη. Δεν θα κάτσω να κάνω αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, με έπιασε έτσι λίγο το επαναστατικό μου, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Αλλά είναι ωραίο, δηλαδή πόσες φορές κάνεις πράγματα επειδή απλά έτσι είναι τα πράγματα. Πόσες φορές, ας πούμε, φτιάξεις ένα σπίτι, πόσα έπιπλα θα βάλεις που δεν χρειάζεσαι, πόσα πράγματα θα αγοράσεις που δεν χρειάζεσαι, επειδή απλά το κάνουν όλοι. Γιατί για δεν κάθεσαι ένα λεπτό να δεις τι πραγματικά χρειάζεσαι και απλά να κάνεις αυτό, ξέρω εγώ. Καλά, η παγωγική αιστεία είναι το 8ο θαύμα της φύσης, ρε. Πόσο γρήγορα ζεσταίνει αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο. Κάτσε να βρω το λάδι τώρα. Λοιπόν, το βρήκαμε, εντάξει. Μας έπεσε λίγο παραπάνω, θα το χύσουμε. Αλλά... Πόσο λάδι βάζεις, μια κουταλιά της σουβάς. Θα δεις τώρα, κοίτα τι κάνω. Καχάς βάζω, ωραία, βάζω. Και μετά το χύνω. Okay. Και να το σκουπίζω έτσι, το απλώνω. Και πάλι, για τα δικά μου δεδομένα, είναι αρκετό λάδι, απλά επειδή έχει χαλάσει το τηγάνι, το αντικολλητικό, για να μην κολλήσει, μωρέ. Κοιτάξτε, δεν έγινε κάτι. Ωραία, ένα και ένα, δύο. Τώρα αυτές τις συνταγές τις έχω όλες στο πρόγραμμά μου. Έχω άπειρες συνταγές, που λέγεται 10 κιλά 2. Αλλά τις έχω στο YouTube. Γενικά υπάρχουν, αν πατήσεις αυγόφετες και αυτά, λογικά κάτι θα βρεις. Απλά έχω κάνει τις light εκδοχές τους, δηλαδή είναι ασπράδι αντί για κανονικό αυγό. Δεν βάζω ζάχαρη, βάζω fluff drops. Κάπως έτσι. Οπότε, το βάζουμε τώρα σε μέτρια φωτιά, τα αφήνουμε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Όταν αρχίζει να βγάζει ατμούς, το γυρνάμε ανάποδα και είναι έτοιμο. Λοιπόν, κανονικά βγαίνουν λίγο πιο fluffy, επειδή έχει χαλάσει το τηγάνι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είναι από τη μία μεριά. Crunchy. Πάμε να το ψήσουμε λίγο από την άλλη, δεν θέλει πολύ. Ίσα να αρπάξει λίγο. Και είμαστε εντάξει. Οι αυγόφετες μας είναι έτοιμες. Περίπου 350 θερμίδες είναι αυτό. Θα πάει 400 με τον dressing που θα του βάλω. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κρέμα γάλακτος light. Έτυχε τώρα να έχω κανονική, συνήθως βάζω vegan. Και αυτή τη σως που την έχω φτιάξει εγώ. Απλά έχω βάλει fluff drop και κάποια γλυκαντικά και λίγο ένα πυκτικό για να πήξει λίγο, να μην είναι εντελώς νερό. Και είναι τέλειο. Οπότε θα βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτος λοιπόν. Κάτσε να δω. Βάλω τη vegan καλύτερα. Οκ, λίγη κρέμα γάλακτος λοιπόν. Ναι, η vegan είναι καλύτερη γιατί είναι πιο πηχτή αυτή, είναι πολύ νερούλη, δεν πειράζει. Μετά βάλω και από αυτό. Τσαπ, έτσι. Αυτό δεν έχει θερμίδες και είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Έλα, αγόρι μου. Να βάλω τράβα. Οκ, αυτό είναι.
Πολύ καλό. Πολύ καλό. Οπότε αυτό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας. Αυτή τη στιγμή είναι 2 η ώρα. Και θα το φάμε. Πάμε χτυπήσουμε τους δρόμους. Μετά έχουμε τη γυμναστική. Μετά γυρίσουμε να φάμε και το δεύτερο γεύμα. Και κάπως έτσι θα πάει η μέρα μας. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίναμε στο γυμναστήριο. Αλλά μας τάσκασε στη μέση του δρόμου και λέμε θα πάμε για μια βουτιά. Και επειδή είμαστε και πολύ τρελοί, θα σκάσουμε. Αφού έχει δύσει ο ήλιος. Επειδή ξέρετε ότι κάθε μέρα κάνω μπάνιο με κρύο νερό και σήμερα κάναμε ζεστό, είπα δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι, θα βουτήξουμε στη θάλασσα. Οπότε όχι απλά θα βουτήξουμε στη θάλασσα, όχι απλά είναι Δεκέμβρης, θα βουτήξουμε και αφού έχει νυχτώσει. Για πάμε. Πάσο, θα βουτήξεις και εσύ μαζί μου. Υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να βουτήξουμε. 3, 2, 1, πάμε. Τέλειο, ρε. Υπερπαγωμένη θάλασσα. Δεν το καταλάβεις από τη ρόγα μου. Θα το απόλαυσα. Πάμε να ντυθούμε και πάμε για την προπονησούλα μας. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Τώρα πάμε στο γυμναστήριο να κάνουμε την προπονησούλα μας μετά από μια δύσκολη μεγάλη μέρα. Δεν χάνουμε την προπόνησή μας. Το πρώτο σημαντικό είναι να πας και μετά να κάνεις μια καλή προπόνηση. Οπότε μόνο και μόνο που θα πάμε, έχουμε κάνει αυτό το καλό βήμα που χρειάζεται. Οπότε πάμε. Τι γίνεται, φίλε. Καλά, καλά, φίλε. Πώς πάει. Λέει, καλά είσαι. Τι λέει, καλά. Το εμπιστεύτηκα, πώς θέλες. Ρικούλη. Τι λέει. Λέει, πώς φαίνεται. Το παίρνει ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα από αυτό το λαβύρι. Απλά το τσέκαρα τρεις φορές, ρε. Λέω, πες να είναι... Λες πάω το λέμε τώρα. Ω, μαλάκα, απλά είμαι ρίπνο, ρε. Φαίνεσαι λίγο. Μαλάκα. Άρα χθες κοιμήθηκα τρεις ώρες. Δεν ξέρω, έχω κόψει το καφέ, επειδή χθες ήρθα. Απλά ήμουνα στο μαλάκα. Δευτέρα, κάνω στήθος ώμου στο πρωί. Το βράδυ κάνω τρικέφαλα και μπροστά πόδια. Τρίτη κάνω πλάτη μόνο το πρωί και το βράδυ κάνω δικέφαλα χέρια, δικέφαλα πόδια. Τετάρτη κάνω full πόδια. Τα πόδια μου έτσι μεγαλώσαν. Κάνω κάθε μέρα πόδια, σαν Σάββατο Κυριακή. Αλλά κάθε μέρα τι εννοώ. Δηλαδή, Δευτέρα κάνω μόνο leg extensions, 5 set και λίγο στις squat, ξέρω εγώ, μπροστά. Μετά πίσω, Romanian και leg curls. Πολύ πόνο, πολύ ζαμπόν. Σαββόν, φίλε. Full. Πέμπτη Παρασκευή κάνω προπόνηση στην ώρα. Εδώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το βράδυ. Έτσι, όπως Σάββατο είμαι το 16. Και Σάββατο κάνω λίγο. Το σουκού που βγαίνει και αυτά. Πλέον δεν βγαίνω. Και ένα μήνα είμαι ο Φαπόλα. Δείξε. Αυτό είναι πέρσι το καλοκαίρι. Όχι, ξέρω. Δείξε την κάμερα. Κάντε έτσι. Αυτό ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό πέρσι το καλοκαίρι. Και τι ήταν αυτό που σου έκανε, λες δεν πάει άλλο και θα τα χάσω και... Δείξε και το που έγινε skinny τελείως μετά. Έκανε λάθος, δεν είχε κάποιον από πάνω του ρε φίλε. Τα έκανε μόνος του όλα. Ναι, ναι, βασικά εγώ αυτό που ήθελα... Δηλαδή το φαίνεται. Αυτό που ήθελα εγώ ήταν να γίνω κόκαλο. Από τελείως παχύσαρτο ήθελα να γίνω κόκαλο και όταν έγινα κόκαλο κάτι πήγαινε καλά. Πόσα κιλά ήσουν εδώ? Εδώ ήμουν 130 κιλά και σε 3 μήνες έγινα έτσι. Ω, μιτζί ρε φίλε. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Σε 3 μήνες. Ναι, σε 3 μήνες ήταν ο στόχος μου αυτό. Εδώ μπορείς να γίνεις μοντέλο ρε φίλε, αυτό είναι το look του μοντέλου, ξέρεις. Απλά ξέρεις την κατάλαβα. Είδα ότι είχα υπερβολικά κόκαλα να το πω τώρα. Αυτά ήμουν πολύ άσχημα, σας φτιάχνω. Δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Εγώ φανταζόμουν ένα ωραίο παιδάκι έτσι αδύνατο. Ναι, με suicide diet 3 μήνες τι περιμένεις. Και εκτός αυτού ήταν ήμουν απλά έτσι. Κάτσε πόσο καιρό το τάχασες. Σου λέει 3 μήνες. 3 μήνες. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς γίνεται και εγώ δεν το έχω. Τι απλά δεν έτρωγε τίποτα. Αυτό. Εγώ σκονόμουν το βράδυ, δεν άκουγα τα μαξιμπάρια. Και έπεισε οι κετώνες ήταν καλύτερο να με βλέπω χοντρό.
Χετώνες και ο Άλεξ. Για βιβλίο. Ο Άλεξ και Χετώνες. Και το καλύτερο είναι μαλάκα ότι έχει κρατήσει τόσο ακραία. Εντάξει, περίμενε, κάτσε. Τίσαμε. Πρώτα έχασε και μετά. Πρώτα έχασε, έγινε πέτσα. Από το τρίμετα έχασε. Από το τρίμετα πήγα 85. Φαντάσου τον πρώτο μήνα έχασα 12 κιλά. Στο γυμναστήριο του Δήμου και πήγαινα και έκανα μόνο διάδρομο ποδήλατο, δηλαδή μακριά από βάρη. Γιατί έβλεπα και άλλα παιδιά που ερχόντουσαν εκεί και θέλανε να κάνουν το ίδιο πράγμα και πήγαιναν κατευθείαν στο βάρη. 5 λεπτά, 10 λεπτά διάδρομο, βάρη. Να, στο ανάποδο. Μία ώρα, μία μισή ώρα. Αλλά απλά έκοψε το βάρος στη μέση, ρε, από 135 σχεδόν. Ο Πέτρος μου λέει ότι. Απλά είναι σαν το κλωνοποίησε, ρε. Να πετάξω ένα μετά παίρνει πολλά από αυτά. Αλλά αυτά εντάξει, τα έχω πλάστιο, δεν πήγα τέτοια. Ωραία. Τα έκανα κάπου, αλλά. Διαλέγει κιλά. Ναι, και μάσκα. Και αγράζω. Αλλά είναι ζώνη. Τελειώσαμε την προπόνηση, πρόλαβα να φάω μόνο το τσαυγόφετες 500 θερμίδες, τώρα φάω άλλες 800, δεν μπορώ καν να τα υπολογίσω, έφαγα και άλλες 500 πάνω κάτω στη μέρα μου. Όταν είσαι τόσο busy, όταν είσαι πολύ απασχολημένος, αν λένε είμαι απασχολημένος και δεν μπορώ να αφοσιωθώ στη γυμναστική και τη διατροφή, γιατί δεν έχω χρόνο. Και εγώ σου λέω, γιατί δεν το φέρνεις τούμπα. Εάν δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις χρόνο να φας κανένα άλλα πράγματα, αποσχόλεις το μυαλό σου, θα τελειώσει η μέρα και θα έχεις 1000 θερμίδες μείον, θα φας ένα γεύμα γιατί πέσει για ύπνο. Δηλαδή είναι όλα θέμα προοπτικής. Οπότε πάμε να φάμε και μετά την πέφτουμε για ύπνο. Λοιπόν, μαγειρέμαι το βραδινό, το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Είμαι ερείπιο, έτοιμος για ύπνο. Με το ζόρι θα κάνουμε αυτό το τελική προσπάθεια. Θα πιούμε Schweppes με γεύση πορτοκάλι, 0 θερμίδες και είναι σαν να πίνεις φάντα. Σε πρώτη φάση τσιγαρίζουμε κρεμμύδι και σκόρδο. Μικρές φέτες για να τσιγαριστεί πιο εύκολα. Και μία έτσι. Αυτά είναι. Το πετάμε στο τηγάνι. Πάμε και το άλλο. Κρεμμύδι, παιδιά, δεν έχει θερμίδες. Αντιοξειδωτικό, δεν έχει πολλές θερμίδες. Δηλαδή το να τσιγαρίσεις το κρεμμύδι στο αντικολλητικό με λίγο λάδι δεν έγινε και κάτι. Δεν είναι full γεύση στο φαΐ. Μεσογειακή κουζίνα. Έτσι. Δεν υφίσταται μεσογειακή κουζίνα χωρίς να τσιγαρίσεις σκόρδο κρεμμύδι.
Λαδάκι. Μια κουταλιά, πόσο ήταν αυτό. Okay. Φρέσκο κρεμμυδάκι από τον κήπο. Μύρισε, Τάσο. Λεμονάκι. Κρεμμυδάκι, είπα. Είναι από την κούραση. Δεν έχω πει τίποτα, το αρχίζομαι. Αλλά, πώς μυρίζει. Okay. Ολόφρεσκο. Βάζουμε σπανάκι όσο θέλουμε, όσο το περισσότερο τόσο το καλύτερο. Οκ. Okay. Σε λίγο θα αρχίσει να κάθει το σπανάκι. Πρωτεΐνη άρακα. Θυμόσαστε πριν 3 χρόνια που είχα καταναφάει πρωτεΐνη άρακα και δεν μπορούσα να τη φάω. Λοιπόν, βρήκα τον τρόπο για να καταφέρω να τρώω πρωτεΐνη αρακά. Και αυτή είναι σαν αλμυρό λοιπόν στο φαγητό. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο, δίνει μια γεύση έτσι χούμους με φαλάφελ κάπως. Και καθαρή πρωτεΐνη, έτσι. Δηλαδή είναι πάνω κάτω σαν σπανακόριζο, αλλά για τη διαρρύζη θα βάλουμε την πρωτεΐνη. Και το πρωί βάλαμε κρέμα γάλακτος κανονική, αλλά αποφάσισα ότι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει vegan καλύτερα, γιατί είναι πιο πηχτή. Κοίτα εδώ, πολύ πηχτή, πολύ καλή. Αυτό περίπου είναι 100 γραμμάρια από όσο υπολογίζω. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος, βάζουμε το μείγμα, την πρωτεΐνη. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όσο νερούλο θες, σαν σούπα, ή μπορείς να το κάνεις να δέσεις περισσότερο. Να το αφήσεις να βράσει παραπάνω, έτσι. Αλατάκι. Πιπεράκι. Όπως είπα, τα αφήνουμε να πάρει μια βράση. Περιμένω να εξατμιστεί λίγο το νερό όσο θέλουμε και είναι έτοιμο. Τώρα το σερβίρουμε. Πόσο μου πήρε, 7 λεπτά να το ετοιμάσω. Απλά να πάρει μια βράση και είναι έτοιμο να το φάμε. Ούτε το σπανάκι χρειάζεται να μαγειρευτεί, έτσι να κρατήσει τις βιταμίνες του και όλα. Ούτε το η πρωτεΐνη αρακά χρειάζεται να μαγειρευτεί, μπορείς να το φας και ομό. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα, απλά να πάρει μια βράση και τέλος. Λοιπόν, τώρα το μυστικό εδώ πέρα. Μια φέτα ψωμί του τοστ εδώ. Εδώ και πολύ καλό, πολύ καλό. Φαίνεται τόσο πολύ καλό. Μετά βάζουμε λεμονάκι. Μπορούσε να βάλεις και λίγη καλοπούλα, ας πούμε, μέσα. Θα μπορούσε. Εγώ δεν θα πάρω κρέας για το σπίτι. Να φάω απ' έξω, πια δεν θα πάρω, ας πούμε. Αλατάκι, πιπεράκι έτσι φρέσκο από πάνω. Οπα. Λίγο όμο λαδάκι έτσι για τη γεύση. Εγώ και ο Άκης. Αλλά λίγο ακόμα. Σταγονίτσες έτσι. Παπ. Καλή μας όρεξη. Ωραία. Οπα, λακιά. Οπότε, θα φάω αυτά τώρα. Μετά έχω κι άλλη μια μερίδα να φάω, θα τη φάω κι αυτή σήμερα το βράδυ.
Οπότε γενικά δεν τρώω τόσο λίγο. Απλά σήμερα ήμουν full απασχολημένο και δεν πρόλαβα να φάω. Ειλικρινά. Δηλαδή έτρωγα μέσα στη μέρα μου διάφορες κουταμάρες μόνο για να γεμίσω τις θερμίδες μου. Μαζί με τη φάντα χωρίς θερμίδες ουσιαστικά. Θα φάω το φαγάκι μου και λέω να δω λίγο ντουν. Με συμβούλεψε ο Τάσος. Και κάπως έτσι θα σβήσω τη μέρα μου. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώστε like, εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσοι την επόμενη φορά προσέχετε, να γυμνάζεστε και να μένετε υγιείς. Παπ!